την ποσότητα και την ποιότητα που υπάρχει μέσα στο φράγμα, μιας και ψιλοβρέχει, αλλά εντάξει, καλή βροχούλα. Πρόεδρε, καλημέρα, μην τα λέω εγώ. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή χρονιά και φέτος, δεν είναι. Καλή χρονιά, τα είπαμε και στην αρχή. Ευχηθήκαμε στη νέα σεζόν. Ευχηθήκαμε, ήσασταν από τους πρώτους που βγάλαμε εδώ στην εκπομπή, σχεδόν ποδαρικό από το αρχές του Σεπτέμβρη, για να μας πείτε τι νερό έχουμε στο βράχμα. Καλή χρονιά πάντως και στα κυπευτικά και σε όλα. Να, αμήν. Καλή, έτσι με αισιοδοξία να τη βλέπουμε τη χρονιά και θετική σκέψη. Και εντάξει, κάτι καλό θα βγει, δεν μπορεί. Λοιπόν, από τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από εκεί, από το φράγμα και τη διαβάζουμε σε αναρτήσεις έτσι, φίλων της Ιεράπετρας, ότι πέρασε, ότι θα φτιαχτούν, ότι βγήκαν κονδύλια, τέλος πάντων, το ρέμα των διαβατών. Είναι η ξεχυλίστρα που λέμε του φράγματος, θα το πω έτσι απλά. Για δώστε μας λεπτομέρειες. Ναι, κοιτάξτε, θα δείτε, η ξεχυλίστρα είχε παλιά μια μελέτη, υπενθυμίζω, η οποία ήθελε περιβαντολογικούς όρους, δημοπρατήθηκε πολύ παλιά, δεν εγκρίνανε τους περιβαντολογικούς όρους, γιατί λέει έπρεπε να κάνουν πρώτα το λιμενικό και μετά στη μέση να κάνουν το μεσαίο κομμάτι που δημοπρατήσανε. Και έτσι λοιπόν η περιφέρεια με τους μελετητές των περιβαντολογικών όρων που μίλησα κι εγώ μου είπαν ότι δεν το εγκρίνουν. Τώρα διάβασα σε μια ανάρτηση και λέει ότι δώσανε πρόσθετα κονδύλια σε κάποιον ή κάποιους μηχανικούς για να συντάξουν τη μελέτη όπως τη θέλει αυτός που θα δώσει την άδεια περιβαντολογικών όρων. Δεν το ξέρω το θέμα, τι είναι και τι θα κάνουν. Μάλιστα. Βέβαια αυτό δεν ασχοληθήκαμε πια με αυτό, αφού μας είπαν ότι η ιστορία είναι απορριπτική, η μελέτη υπάρχει. Και μια και γίνεται η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της γραλιάς, το οποίο και αυτό θα συμπεριληφθεί μέσα. Δηλαδή υπενθυμίζω πάλι ότι υπάρχουν γύρω στα 14-15 έργα που είναι του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, επιτρέψτε μα το λέω έτσι γιατί τα υπόλοιπα τώρα δεν μπορώ να τα θυμούμε και να τα παρακολουθώ, 15 περίπου έργα τα οποία ανέθεσαν σε ένα συνασπισμό σύμπραξη γραφείων μελετητικών και τα κάνουν. Μεταξύ των μελετών αυτών είναι και η αντιπλημμυρική προστασία της γραλιάς. Να. Που βέβαια βασικό ρόλο παίζει η διευθέτηση του ριακιού των διαβατών μέσα σε αυτή τη μελέτη. Τώρα το άλλο που είπαμε προηγουμένως ήταν πρόσθετο, είχε γίνει παλιά από την Ομαρχία, υπενθυμίζω, είχε δημοπρατηθεί με 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο ήταν. Δεν εγκατέστησαν τον εργολάβο γιατί ήθελε περιβαντολογικούς όρους που σκόνταψε. Αυτά είναι όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της γραλιά. Δεν το ξέρω το έργο, δεν ξέρω εάν αυτή η πρόσθετη μελέτη θα εγκρίνει, η αποκεντρωμένη διοίκηση θα εγκρίνει την εκτέλεση του έργου και αν υπάρχουν ακόμα τα λεφτά. Δεν το ξέρω. Να. Μακάρι να είναι. Δηλαδή, με το που είδατε αυτή την ανάρτηση, δεν το ψάξατε περισσότερο να δείτε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, αν είναι έτσι? Χθες το μεσημέρι την είδα, δεν την έψαξα, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να πάρω τώρα το Τζορζάκι που έχει αυτή την ιστορία να μου πει τι, πώς και γιατί. Θα το πάρω βέβαια, αλλά εντάξει, όπως μου τα είπε εμένα παλιά, γιατί ο ίδιος που έδωσε τους περιβαντολογικούς όρους για την προσαγωγό διόρια μύθων φράγμα και ήρθε εδώ στην Ιεράπετρα και τότε μου τα έλεγε. Περάσαμε από εκεί, του τα έδειξα και μου λέει εγώ εδώ δεν το εγκρίνω, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ωραία, αμάν βρε ζαμάν, λέει όχι, εδώ τέρμα, τελείωσε. Και ο λόγος, δηλαδή... Ο λόγος είναι ότι πρέπει να γίνει λέει, πρώτο λιμενικό στην κάτω μεριά, γιατί τα υψομετρικά από τη θάλασσα είναι μικρά και αν από τη θάλασσα και πάνω βαθύνεις ή φαρδύνεις στο ριάκι, θα κατεβεί παραπάνω νερό, θα σκοντάψει στο γιοφύρι που βρίσκομαι στο δρόμο μέσα και από εκεί και πέρα θα λιμνώσει πάλι η γραλιά. Και λέει πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από κάτω, από το λιμενικό, να φτιάξουν ό,τι φτιάξουν και μετά θα μαζέψει τα νερά να τα φέρει κάτω.
Αυτή είναι η ιδέα, αυτή είναι το ανθρώπινο. Και ποιος το φτιάχνει τώρα αυτό, δηλαδή, αν όμοι γέννητο γίνει μια, έτσι, γιατί ζούμε σε περίεργες έτσι, καιρικές συνθήκες, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε, ας πούμε, μια βροχή καλή και ρίξει ένα ποσοστό, χιλιοστό ύψος της βροχής να είναι τέτοιο, ας πούμε, ενός μήνα, που το έχουμε δει το φαινόμενο αυτό στην Ιερά Πέτρα. Τότε τι κάνουμε εκεί, δηλαδή τότε θα ξαναπνιγεί η γραλιά όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, 2-3-4 φορές. Πώς το κάνουμε αυτό, χωρίς βέβαια, ναι. Πιθανόν ναι. Οι συνθήκες είναι ίδιες. Ναι. Γιατί έχουν βέβαια καθαρίσει το ριάκι, είναι κάπως κανονικά, κάτι καλάμια έχει τώρα. Ναι. Εντάξει, περνά το νερό. Αν όμως είναι παραπάνω, πάλι η γραλιά θα πλημμυρίσει, ναι. Αφού δεν έχει γίνει το έργο. Τι να κάνουμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Ότι είναι καλό. Δεν λέω ότι είναι καλό. Ναι. Αλλά αυτή είναι η γραφειοκρατία μας. Έκαναν τη δημοπράτηση χωρίς να υπάρχουν οι περιβαντολογικοί όροι. Τι να πω τώρα εγώ, τι είναι σωστό, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι. Λέω, μήπως. Καλά, δεν είναι δική σας τώρα αρμοδιότητα. Εγώ είμαι ειδικός, γι' αυτό να ακούω και λέω δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι δική σας. Πρόεδρος του ΤΟΕΒ, είναι θέμα τώρα, νομίζω, άλλων. Εν πάση περιπτώσει, αλλά σε περίπτωση πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή το ότι γλίτωσε η γραλιά, α πούμε, 2-3 φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν σημαίνει ότι σε μια περίπτωση που ανοίξουν οι ουρανοί που λέμε δεν θα πλημμυρίσει πάλι. Όχι, μαμένα αυτός ο μελετητής, ο Τζορτζάκης, ενέχρινες πάλι, μου το απέκλεισε. Μου δεν μου είπε ότι αν κάνουν τούτο, αν κάνουν εκείνο. Ναι. Μου λέει, μόνο αν ξεκινήσουν από τον Πάτο, γιατί δεν ξεκινά από τη θάλασσα, ξεκινά λίγο πιο παραπάνω. Ναι. Αλλά από τον Πάτο ξεκινά, θέλει λιμενικό. Mm. Ένα είδος λαβραχίωνα στην κάτω μεριά που να εμποδίζει τη θάλασσα να μπαίνει μέσα και τον άμμο. Έτσι λοιπόν μετά από αυτό εμένα μου το απέκλεισε σχεδόν. Τι να πω. Τώρα με αυτή την τροποποίηση τώρα που κάνει ο άλλος, τη μελέτη που τα ζητά ο Τζορτζάκης. Εάν το εγκρίνει μακάρι, τι να πω εγώ. Μάλιστα. Δηλαδή εμείς σαν ραδιόφωνο, ας πούμε, πού να ποταμθούμε στον κύριο Τζορτζάκη να μας πει... Στον κύριο Τζορτζάκη θα απευθυνθεί. Στην περιφέρεια για να μας δώσει λεπτομέρειες. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για το ρέμα των διαβατών κλπ. Ο κύριο Τζορτζάκη θα ξέρει και εγώ αυτόν θα πάρω. Μάλιστα. Να κάνουμε μια επαφή, προσπάθεια για επαφή μαζί του, να μας δώσει περισσότερα. Εδώ σας είπα και χθες. Είχαμε όλη αυτή τη συζήτηση και μάλιστα αυτός που την ανήρτησε ήταν εδώ. Και μου λέει μερικά πράγματα και του είπα, εγώ του είπα αυτά που του είπα, ότι εγώ με αυτούς δεν έχω τίποτα. Συμφωνώ να ανησυχούν, αλλά να ανησυχούν σωστά ρε παιδιά, να βοηθούν τη Γερά Πέτρα. Πού είναι αυτή. Ξεκινά ένα πόλεμο με το Δήμο, ο οποίος δεν είναι σωστός. Πολύ καλά είμαστε. Λέτε τώρα για τον κύριο Λουτσέτη, τέλος πάντων, ο οποίος στέλνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορα. Εντάξει, οκ, η δεν αγωνία... Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά δεν είμαστε και χάλια ολότελα παρουσιάζεται με την ίδρυση. Πολύ καλά έχουν παρενθεί ορισμένα μέτρα, παίρνονται κάθε μέρα κι άλλα, η πόλη συνεχώς αυξάνεται, έχει ανάγκη από νερό. Τι να κάνουμε. Όταν μου λέει εμένα ότι δεν χλωριώνει, ότι είναι δυνατόν να μην χλωριώνει, το πιο απλό πράγμα. Ναι. Λέει, παίρνουμε σβάρνα και γράφαμε. Για όνομα του Χριστού, ρε παιδιά. Ναι, τέλος πάντων, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη λογική όχι, τώρα. Αυτά του τάπα. Ναι, συζητήσατε κατηδίαν με τον κύριο Λουτσέτη, εντάξει. Γιατί η πόλη μας θέλει βοήθεια. Ναι. Και εσύ είσαι γεραπετρίτης, όπως λες και είσαι. Βοήθησε το Δήμο. Αν έρθει ένα τουρίστα, μην τον αποτρέψει να φύγει και μάλιστα με. Ασύστολες κατηγορίες για όνομα του Χριστού. Μάλιστα. Δεν είναι εδώ. Ξέρω λεωπόλη στο σημείο που ζεις που είναι πολύ χειρότερες. Είναι τα λίμματα νεκατεμένα με την παραλία εδώ και εκεί. Και δεν μιλάει κανείς. Λέει τάδε πόλη. Α, την ξέρεις γιατί δεν το λες. Α, ξέρω λέει κι άλλη μια την τάδε. Ναι, τέλος πάντων τώρα, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση που δεν είναι παρόν και ο ίδιος. Ναι, λέω ότι δεν τον έχουμε εδώ μαζί μας, ο οποίος ήταν και υποψήφιος. Ναι, ναι, λέω ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας διάλογος με το συγκεκριμένο που έχει ασχοληθεί αρκετά με διάφορα θέματα. Αν σε την πόλη να συνέλθει, θα τρέξετε τώρα εδώ, θα τρέξετε και ο Δήμαρχος μια χαρά κάνει τη δουλειά του.
Ο Δήμος δουλεύει αρκετά καλά, παραπάνω από όσο περίμενα εγώ. Και κάνει. Τώρα έχουμε τη γεώτρηση, έχω μια άριστη συνεργασία. Λοιπόν, με το για Δήμο. Πάμε εσύ εκεί στη γεώτρηση που προσπαθούμε που να φέρουμε εδώ και νερό. Χρόνια ήταν θέμα, ναι, μετά από αυτό πολλά χρόνια, στη γεώτρηση, ναι. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια τελεσφόρησε η προσπάθειά μας. Το ίδιο η καινούργια Δημοτική Αρχή μας παραχώρησε την ευκίτζης να ανοίξουμε τη γεώτρηση και από εκεί πέρα την ανοίγουμε τη γεώτρηση, δεν έχει τελειώσει ακόμα, θα τελειώσει. Θα έχουμε τη γεώτρηση εμείς μέχρι να κάνει ο Δήμος δίχτυα να μεταφέρει το νερό από εκεί πέρα και θα του δωρήσουμε τη γεώτρηση και τα μηχανήματα όλα να έχουμε νερό να πίνουμε. Nice. Λοιπόν, δηλαδή, η γεώτρηση νομίζω ότι είναι μια προσφορά που κάνουμε εμείς για το Δήμο και μια ο Δήμος που κάνει για μας για να βγάλουμε την κακή κατάσταση. Τα αποθέματα του φράγματος κάθε μέρα λιγοστεύουν και τρέμει η ψυχή μας. Εάν δεν βρέξει, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε νερό να ποτίσουμε τα θερμοκήπη. Αυτή είναι και η αγωνία όλων μας, Πρόεδρε. Είναι έτσι, αγωνία γιατί μεγάλη. Όλη η Ιερά Πέτρα ζει, κινείται, η οικονομία της τέλος πάντων στηρίζεται στα θερμοκήπια. Αν δεν έχουν τα θερμοκήπια νερό, τι κάνουμε για αυτό το θέμα? Τι κάνουμε, τίποτα δεν τίποτα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε. Σταματούμε να καλλιεργούμε. Τι να κάνουμε. Α, τέλεια. Πού θα βρούμε νερό? Τα νερά που χρειάζονται είναι τεράστιες οι ποσότητες. Δεν μπορείς ούτε να τις βρεις ούτε να τις κουβαλείς. Θα στεριζόμαστε στη Μαλάβρα και η Μαλάβρα σου λέω πότισε κάθε 15 μέρες. Μα άμα ποτίσεις κάθε 15 μέρες δεν έχει θερμοκήπιο, ξεράτηκε. Αυτή η αγωνία μας σε ζώνη. Και μέσα σε αυτή την αγωνία μας θέλω να τη συμμεριστούν οι πολίτες, όλοι οι πολίτες, όλων των χρωμάτων και όλων των τάσεων. Και να το δούνε το πράγμα σαν ζώρε της Ιερά Πέτρα. Ναι, μα αυτό προσπαθούμε και εμείς από εδώ να περάσουμε στον κόσμο, ότι πρέπει να το δούμε και στον κόσμο αλλά και στις αρχές, ότι πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα αυτό το θέμα. Δηλαδή, μην τρέχουμε πάλι τελευταία ώρα και στιγμή να ψάχνουμε να βρούμε νερό και να λέει εδώ ο καθένας. Ανοίγουμε μια γεώτρηση, δεν μας σώσει η γεώτρηση. Δεν ξέρω, να πάρουμε παραδείγματα από άλλες χώρες, πώς το έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Δηλαδή δεν μπορεί να βρέχει, ας πούμε, και να φεύγει το νερό να πηγαίνει στο στη θάλασσα. Οι άλλες προβλέπουν 50 γιατί χρόνια στο Ισραήλ, ας πούμε. Ισραήλ, πώς γίνεται εκεί και έχουμε αφαλατώσεις. Η Κύπρος πώς έχει. Προβλέπει 50 χρόνια τι θα κάνει. Εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να. 12 και 10, 12 και 20 τρέχουν. Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτούμε 50 χρόνια μπροστά. Δηλαδή, έχουμε τεχνογνωσία και τεχνολογία από άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να την υιοθετήσουμε κι εμείς. Μπορούμε, μπορούμε, λοιπόν, αλλά δεν το κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, να δούμε την. Είμαστε γεραπετρίτες όμως. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Δε. Γι' αυτό κάνω εγώ μια παράκληση, μια έκκληση σε όλους τους δημότες. Ας δούνε το πρόβλημα όπως είναι. Μα οι δημότες θα το δούνε, Πρόεδρε, τώρα. Δηλαδή, ο δημότης θα δει. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, αυτό που μπορεί να κάνει, τουλάχιστον να σοπάσει. Τουλάχιστον να μην εμποδίσει. Λέω, οι πολίτες πρέπει να το δουν αυτό το θέμα, ή μήπως οι αρχές μας να το δουν με σοβαρότητα. Η κουβέντα του πολίτη και αυτή μετρά. Και αυτή μετρά. Οι υπηρεσίες, τους παρακαλώ, τους φωνάζω να το δούνε. Πιστεύω πως τώρα έχουμε αρκετή βοήθεια και από την υπηρεσία υδάτων και από το Δήμο και ασύ καλά. Δηλαδή βλέπουν το πρόβλημα, τρέχουμε όλοι μαζί, η υπηρεσία υδάτων μας έκαμε τη μελέτη, επιβλέπει τη μελέτη, ασύ καλά δηλαδή άνθρωποι. Τι να σου πω, έχω εκπλαγεί με την ετοιμότητά τους όταν θέλουν να κάνουν δουλειά και θέλουν σε εμάς εδώ. Βλέπουνε το κίνδυνο. Βλέπουνε το κίνδυνο. Μάλιστα. Εγώ ακόμη τους ευχαριστώ από εδώ, γιατί το συνηθίζω εγώ να ευχαριστώ αυτούς που βοηθούν και ας κατηγορούμε γι' αυτό. Όποιος βοηθά τον ευχαριστώ. Όποιος είναι αδιάφορος δεν με ενδιαφέρει. Όχι, δεν τον ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο, το έχουμε ξανακάνει αυτό το θέμα και μαζί, συζητιέται πάλι αρκετά η πώληση νερών, η ΔΑΠΕ, η ΑΘ και λοιπά. Κανένα νέο εδώ έχουμε το νου μας, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο, το έχουμε δει όλοι το σχέδιο αυτό,
στην ΡΑΕ με το φράγμα Μπραμιανών στην Καλαμάφκα κλπ. Να θυμίσω δηλαδή που πάει το μυαλό μου. Ναι, όχι, για τα φράγματα και τα νερά της άρμησης. Υπάρχει κάτι, ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν έχουν κάνει τίποτα και δεν προχωράνε, νομίζω εγώ. Ναι. Οι διαβεβαιώσεις από όλους είναι αυτές, ότι αφήστε τα νερά της άρδευσης, δεν ούτε καν το κουβεντιάζει κανείς. Να. Προς το παρόν. Να. Στο μέλλον τώρα δεν ξέρει κανείς τι μας ξημερώνει. Ό,τι λέγεται πάντως, έχουμε τα τελευταία 6 χρόνια, ό,τι μας φαίνεται έτσι πολύ τραβηγμένο και να σκεφτούμε ότι όχι μωρέ σιγά μην έρθει εδώ αυτό, σιγά μην το κάνουν, τελικώς μετά από λίγο καιρό το βρίσκουμε μπροστά μας. Ναι, γι' αυτό και σας ίσως είναι ναι, ρωτάω. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να αρχίξουμε τώρα να κάνουμε ένα αγώνα που ίσως έρθει ή δεν έρθει. Ναι. Έχουμε το νου μας, έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και από εκεί και πέρα, τι θα σου πω. Να. Άρα δεν έχουμε να δηλαδή, να κάνουμε τίποτα. Να. Δεν έχουμε κάτι ακόμα, δεν έχουμε κάτι τέλος πάντων επίσημο σε αυτό, δεν σας έχει έρθει κάτι. Ότι μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι έτσι, αλλά αντίθετα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζω να είναι όλα όπως μας τα λένε. Τι να πω εγώ. Μπορώ να πω πάνω ή κάτω, δεν μπορώ. Αυτό που αγωνιζόμαστε είναι αυτό εδώ και αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η προσαγωγό διόρυγα η μελέτη έχει τελειώσει. Συντάσσουν τώρα τους φακέλους για τη δημοπράτηση και ελπίζω μέχρι τέλος του χρόνου να δημοπρατηθεί το έργο. Και να αρχίξει να κατασκευάζεται η προσαγωγό διόρυγα που θα εμπλουτίσει το φράγμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνιμη λύση, η οποία έπρεπε να έχει γίνει τώρα και 10 χρόνια ή 15 χρόνια. Καλά. Δεν λέω χθες, προχθές, παράπροχθές. Και όπως μου είπε εμένα από πάνω από το Υπουργείο Γενικός Διευθυντής τότες, το φράγμα το δικό μας το έφτιαξαν και δεν το τέλειωσαν. Και ο λόγος αυτός είναι που υπάρχει ακόμη στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και δεν παραδόθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας όπως έπρεπε. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνουν τα συμπληρωματικά έργα, οι μελέτες που λέγαμε προηγουμένως, για να παραδοθεί στο Υπουργείο Γεωργίας έτοιμο, όχι μόνο οι μελέτες και τα έργα που λένε οι μελέτες, για να παραδοθεί στο Υπουργείο Γεωργίας για τη χρήση. Το φύσανε λοιπόν στη μέση και φύγανε και πήγανε σ' άλλα της μίας της Κρήτης και κάναν φράγμα. Αν πεις, είχαν ανάγκη άνθρωποι, βεβαίως είχαν ανάγκη και κάμανε φράγματα, αλλά δεν κάμανε μόνο εκεί που είχαν ανάγκες, κάμανε και εκεί που δεν είχαν. Θα σου πω το φράγμα των ποταμών. Τι θα ποτίζει το φράγμα των ποταμών? Τίποτα. Τώρα κάμανε τον αποσελέπη, τον κάμανε μεγαλύτερο από όσο έπρεπε. Πώς θα τον εγεμίσει? Ποιος θα τον εγεμίσει? Δηλαδή, ενώ εδώ δεν είχαν λεφτά να τελειώσουμε το φράγμα αυτό που κάμανε πρώτο στην Κρήτη, τρέχανε αλλού και κάνανε μεγαλύτερες ανέσεις, μεγαλύτερες ιστορίες. Να. Καλά ρε παιδιά, τελειώστε αυτό που φτιάξετε πρώτο. Μάλιστα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Και τώρα μου μιλάς εσύ. Εντάξει, κάποιος πρέπει να. Αυτό το να παρακολουθούμε και να υποτασσόμαστε στη μιζέρια μας και εμείς είμαστε, αποδεχόμαστε τη μοίρα μας, νομίζω δεν μας ταιριάζει. Κύριε Παπαδάκη, ο Τζουρτζάκης, πού θα τον βρούμε? Γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε, να μας πει περισσότερα. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση, λέτε, δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Αποκεντρωμένη διοίκηση είναι. Ναι. Αλλά θα πω στο Γιάννη να σου βρει το τηλέφωνο μέχρι τελειώσει. Εντάξει, ωραία. Για να μιλήσουμε μαζί του, γιατί το ψάχνουμε από εδώ και δεν το βρίσκουμε. Λοιπόν, θα μας πείτε τι νερό έχουμε μέσα, πόσο έχει πέσει και τα πρόστιμα, τι γίνεται, αν θα αρχίζουν να πάνε, έχουμε περιορισμού στην κατανάλωση. Από περίπου 6 εκατομμύρια κυβικά που έχουμε. Λιγότερο από 5,5 μου λένε 5,5. Εδώ. Να έχει πέσει, γιατί είναι και η σεζόν τέτοια. 5,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, λοιπόν, στο φράγμα, γιατί ακούμε και το. Κάτω από 5,5. Κάτω από 5,5 εκατομμύρια, ναι. Και η λατότητα, πώς τη λένε η αυτή. Η λατότητα είναι στα 1650-1680, θα πηγαίνει τώρα. 1680. Η μαλάβρα συνεχίζει να πέφτει. 5,5 εκατομμύρια. Και θέλουμε. Και θέλουμε, πώς το λένε, φτάνουν αυτά τα 5,5
12 εκατομμύρια θέλει η Γεράπετρο. 12 εκατομμύρια θέλει τη χρονιά. Τη χρονιά. Για να βγάλει τη χρονιά. Οπότε, αν δεν βρέξει, δηλαδή, ζήτω που καήκαμε, λέτε. Αν δεν βρέξει, έχουν πρόβλημα. Ένα άλλο πράγμα. Ναι. Πρώτη φορά στα χρονικά που είμαι εδώ στην Ιεράπετρα, θυμάμαι, βλέπω τον ποταμό στις Μύθους και δεν τρέχει μία σταγόνα νερό, μία, να πιουν οι Σβίκες. Το ίδιο και η Καλαμάφκα. Μία σταγόνα νερό να πιουν οι Σβίκες. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι λειψιδρία υπάρχει. Γι' αυτό παρακαλώ τους πάντες να κάνουν οικονομία στο νερό, να προετοιμαστούν τις χαβούζες τους, πως βρέξει να μαζέψουν λίγο νερό. Και από εκεί πέρα, και αν δεν μπορούν να βοηθήσουν στα έργα που κάνουμε εδώ, τουλάχιστον μην εμποδίσουν. Και αυτό βοήθεια είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό για να δούμε τι θα δούμε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο από την αποκεντρωμένη δίκηση, αν μας το επιτρέπετε, πρόεδρε, να μας πει έτσι, τεχνικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για τα πρόστιμα εκεί και το νερό. Οι απαγορεύσεις ισχύουν, έτσι. Βεβαίως για να... ισχύουν οι απαγορεύσεις. Τα πρόστιμα ισχύουν, οικονομία να κάνουμε. Να. Γιατί αλλιώς νερό δεν θα έχουμε. Οικονομία πάρα πολύ. Όποιος δει νερό και τρέχει να το κλείνει, μα δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν είναι ότι είναι δικό μου και το ρίχνω όπου θέλω, αυτό απαγορεύεται. Από εκεί και πέρα τώρα, τι να πω άλλο πράγμα εγώ. Και πάλι λέω, όποιος δεν μπορεί να βοηθήσει, τουλάχιστον ας μην εμποδίσει. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Και κινούν διάφορα και λέει διάφορα τούτο, γιατί, πώς, διότι. Να σταματήσουν αυτά. Μάλιστα. Νερό δεν έχουμε να πιούμε, παιδιά. Έχω πει και ένα άλλο πράγμα, ότι με αυτό την κουβέντα που είπατε προηγουμένως και τελειώνω, ότι εάν η περιφέρειά μας την είχε το Ισραήλ, θα είχε τόσο πολύ νερό που θα είχε για εξαγωγή. Γι' αυτό λέω. Γελάω κι εγώ, γιατί εντάξει. Ναι, πρέπει να γελάς, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Έχουμε τόσα νερά υπόγεια, τόσα νερά πάνε στη θάλασσα, τα οποία, μπορούσαν να καλύψουν την περιφέρεια και να περισσεύουν. Λοιπόν, άμα θέλετε το τηλέφωνο... Λοιπόν, θα μιλήσουμε... Όχι στον αέρα, γιατί δεν είναι σωστό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε 2-3 λεπτά... Να μας δώσω και το τηλέφωνο να μπορούμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Να σας ευχαριστήσουμε, πρόεδρε, πολύ πολύ. Να είστε καλά και να είστε καλά κι εσείς. Αμήν, Παναγία μου. Καλή χρονιά. Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο του τοπικού οργανισμού και βελτιώσεων, τον κύριο Παπαδόπουλο.